Το ΝΑΤΟ ετοιμάζει στρατό νέας γενιάς στην Ουκρανία. Ακροβολίστηκαν στην Ευρώπη χιλιάδες Ουκρανοί για εκπαίδευση. Μετράει κεφάλια η Ρωσία. Παρά τις αποτυχίες της Ουκρανικής αντεπίθεσης, λοιπόν, οι χώρες του ΝΑΤΟ συνεχίζουν να παρατείνουν τον πόλεμο. Με όλες τις νέες προμήθειες, η Δύση ρίχνει ξανά και ξανά τον ταλαιπωρημένο Ουκρανικό στρατό σε επιθέσεις εναντίον ρωσικών στρατιωτικών θέσεων. Στις 14 Αυγούστου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν το 44ο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για το Κίεβο. Το νέο πακέτο αποδείχθηκε σχετικά μικρό, μόλις 200 εκατομμύρια δολάρια. Τα χρήματα αυτά φαίνεται να προέκυψαν από το υποτιθέμενο λογιστικό λάθος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας. Τον Μάιο, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι είχε υπολογίσει λανθασμένα το κόστος των όπλων που στάλθηκαν στο Κίεβο. Ως αποτέλεσμα, 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσθετες παραδόσεις. Το νέο πακέτο βοήθειας περιλαμβάνει πυράβλους για τα συστήματα εράμινας Patriot, βλήματα για τα MLRS HIMARS, βλήματα πυροβολικού, καθώς και νέο εξοπλισμό για την εκαθάριση ναρκών, αντιαρματικά όπλα, πάνω από 12 εκατομμύρια βλήματα φορητών όπλων κτλ. Το νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας αποδείχθηκε αρκετά πενιχρό και δεν περιλαμβάνει τεθωρακισμένα οχήματα, συστήματα πυροβολικού ή συστήματα εράμινας, τα οποία ζητά το Κίεβο για να συνεχίσει να πολεμάει μέσω των αυξανόμενων απολειών του. Σύμφωνα με την Washington Post, η Washington έστειλε στο Κίεβο 66,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια από τον περασμένο Φεβρουάριο. Με τη σειρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παράσχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία συνολικού ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει διμερείς προμήθειες αμυντικού στρατιωτικού εξοπλισμού από τα κράτη-μέλη και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ξεχωριστού ταμείου, μέσω του οποίου θα διατεθούν άλλα 20 δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικές προμήθειες στο καθεστώς του Κιέβου. Σύμφωνα με το Πολίτικο, τα κονδύλια αυτά δεν θα πάνε απευθείας στην αγορά όπλων, αλλά θα αποζημιώσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κόστος των όπλων που στέλνουν στην εμπόλεμη χώρα, καθώς και για την εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών. Οι βασιλικοί πεζοναύτες της Μεγάλης Βρετανίας ανέφεραν πρόσφατα ότι έχουν εκπαιδεύσει 900 Ουκρανούς πεζοναύτες σε 6 μήνες. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ουκρανοί στρατιώτες έλαβαν μαθήματα για την εκτόξευση όλμων, αντιαρματικών πυράβλων ENLO, Manpads Stinger κτλ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.